καλωσορίσουμε. Τη δεύτερη περιφέρεια τη Θεσσαλονίκη τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημισόπουλε, κύριε Ψαλιδόπουλε. Χρόνια μα πολλά, κύριε Ψαλιδόπουλε. Να μα χαίρονται, κύριε Καράγουλου, και να μα φοβούνται. Να ζηλεύουν οι αυτοί που δεν μα αγαπάνε. Τι να κάνουμε, είναι μέσα στο παιχνίδι κι αυτό. Συμφωνώ μαζί σα. Λοιπόν, να πω ότι βροχή τροπολογιών. Δυστυχώ η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ και τη συγκυβέρνηση με του ΑΝΕΛ θα χαρακτηριστεί σαν μια διαδικασία παράβαση κάθε κοινοβουλευτική διοντολογία. Αυτοί οι οποίοι θυμάμαι ακόμη είναι έτσι, ηχούν τα λόγια του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα κατά τις προγραμματικές δηλώσεις το Φεβρουάριο του 2015 ότι είμαστε κάθε γράμμα και κάθε λέξη του συντάγματος. Αυτοί λοιπόν που σειροζόντουσαν ότι θα είναι οι θεματοφύλακες του συντάγματος αλλά και του κανονισμού της Βουλής έχουν υπερβεί κάθε όριο, κάθε εσκαμμένο. Είναι πραγματικά ασύλληπτα αυτά τα οποία γίνονται. Κυβερνούν με τροπολογίες, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος πάντα, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση. Έτσι και τώρα έχουμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο έχουν κατατεθεί άπειρες τροπολογίες και συνεχίζουν να κατατίθενται μέχρι τη λήξη θα κατατεθούν και άλλες υπολογίζω που πολλές από αυτές είναι για πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα όπως αυτή που αναφερθήκατε σας άκουσα ενώ περίμενα να μιλήσουμε σε σχέση με την εκλογική διαδικασία της 26 Μαΐου διπλά εκλογικά τμήματα. Στο ένα εκλογικό τμήμα θα ψηφίζουμε για ευρωεκλογές και περιφερειακά συμβούλια και περιφερειάρχη. Στο άλλο εκλογικό τμήμα θα ψηφίζουμε για δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο και για τα τοπικά συμβούλια που φέτος θα είναι με χωριστή κάλπη, με χωριστά ψηφοδέλτια. Και ακόμη δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει. Εντάξει, τώρα αυτά έχουν και μια λειτουργική διάσταση. Είναι καμιά φορά χρήσιμο. Πώς κρίνετε την διαφοροποίηση, την κατάργηση του κολλήματος ενός βουλευτή να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής? Είναι φανερό αυτό ότι είναι το δωράκι στον κύριο Δανέλη που ήταν ένας από τους πρώτους που στήριξαν την κυβέρνηση και στην κυρία Κουντουρά η οποία επίσης έφυγε από το κόμμα των ΑΝΕΛ για να στηρίξει την κυβέρνηση και να παραμείνει βέβαια υπουργός τουρισμού. Και οι δύο θέλουν να είναι υποψήφοι στις επερχόμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές. Υπήρχε μέχρι τώρα το ασυμβίβαστο, δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος εν ενεργεία βουλευτής να είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Έπρεπε πριν να κηρυχθεί ως υποψήφιος ευρωβουλευτής να έχει παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή. Για αυτούς όμως υπήρχε, για την κυβέρνηση υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα γιατί την κυρία Κουντουρά διαδεχόταν κάποιος ο οποίος είναι στέλεχος των ΑΝΕΛ, τον κύριο Δανέλη κάποιος άλλος που είναι στέλεχος του ποταμιού, άρα αυτόματα χαρούταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Καταργούν λοιπόν το ασυμβίβαστο για να δώσουν το δωράκι στον κύριο Δανέλη. Ωραία, αυτό είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά στα ελληνικά πράγματα. Στην Ευρώπη, ωστόσο, δεν υπάρχουν τέτοια κολλήματα. Ιδίως το παράδειγμα της Γαλλίας ίσως είναι και το πλέον ακραίο. Εκεί ένας δήμαρχος μπορεί να είναι βουλευτής, γερουσιαστής, όλα μπορεί να συμβούν. Χωρίς... Εγώ δεν πιστεύω όμως, είμαι από αυτούς που, κύριε Ψαριδόπουλε και κύριε Μισόπουλε, δεν πιστεύω στο ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τα κάνει όλα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ ικανοί άνθρωποι σε διάφορες θέσεις, οπότε για μένα είναι σωστό το να υπάρχουν κολλήματα και συμβίβαστα. Έτσι τώρα, είναι φανερό ότι αυτό, αν γινόταν μια κουβέντα πριν από ένα ή από δύο χρόνια, θα μπορούσα να πω ότι είναι ok, εντάξει, ας καταργηθεί αυτό το συγκεκριμένο κόλλημα. Αλλά όταν γίνεται λιγότερο από δύο μήνες πρώτων εκλογών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και τεράστια. Εμφυλοχωρεί η σκοπιμότητα. Κύριε Καράγλου, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για γαργάλιμα εκλογών. Πιστεύετε ότι αυτό σηματοδοτεί κάτι, ότι επιβεβαιώνει όσα είχε πει? Έχω για... την αίσθηση, εγώ η δική μου εκτίμηση είναι, την έχω πει πολλές φορές, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει πέραν της 26 Μαΐου. Και αυτό γιατί, το έχω εξηγήσει πολιτικά, σύντομα θα σας πω. Γίνονται εκλογές, ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές, οι οποίες σαφέστατα στέλνουν και πολιτικά μηνύματα. Περισσότερο εννοείται οι ευρωεκλογές, που είναι τα κόμματα κανονικά, έτσι και θα καταγραφεί η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Λιγότερο βέβαια οι αυτοδιοικητικές, αλλά παρόλα αυτά, όχι στο Δήμο το δικό μου, στο Δήμο Λαγκαδά, στον οποίο είμαι δημότης, έτσι, αλλά στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Πάτρα, στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο Πειραιά, τους 4-5 μεγάλους Δήμους και στις περιφέρειες. Τα μηνύματα είναι κατεξοχήν πολιτικά. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πάντοτε έτσι γινόταν. Και θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά όταν το 1986 η παράταξή μας η Νέα Δημοκρατία κέρδισε για πρώτη φορά ιστορικά τους τρεις μεγάλους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ότι το θεωρήσαμε και έτσι ήταν η απαρχή μιας πολιτικής αλλαγής, η οποία ολοκληρώθηκε στις εκλογές του 89 ή του 90, τις αλλεπάλληλες τρεις εκλογικές διαδικασίες εκείνες. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι
την εκλογική διαδικασία, εφόσον σταλεί το μήνυμα που εμείς προσδοκούμε και θεωρούμε ότι το μήνυμα αυτό θα είναι μια ανατροπή του πολιτικού, του εκλογικού αποτελέσματος του προηγουμένου, του 2014 στις ευρωεκλογές και του 2015 στις εθνικές εκλογές, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, τότε σαφέστατα θα υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τους επόμενους 3-4 μήνες που μένουν να κυβερνήσει με ευκολία, θα έχει τεράστια προβλήματα, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορεί να πάει παραπίσω, δεν μπορεί να πάει μετά τις 26 Μαΐου. Αν παρελπίδα δεν το κάνει αυτό και αφήσει να γίνουν ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές και προσπαθήσει να το πάει προς το τέλος, λυπάμαι που το λέω, αλλά θα είναι ένας χαμένος χρόνος για την πατρίδα, για τους Έλληνες πολίτες, γιατί θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα σέρνεται, μια κυβέρνηση η οποία θα ξέρει ότι διακάλπης θα έχει διαπιστωθεί αυτό, ότι είναι μειοψηφία στον ελληνικό λαό, και εκ των πραγμάτων θα έχει τεράστια προβλήματα στο να κυβερνήσει. Κύριε Καράβου, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, γιατί ακούμε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν ότι ο πολίτης θα ψηφίσει έχοντας ως βασικό κριτήριο την κατάσταση που ήταν το 2014-2015 όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την διακυβέρνηση της χώρας και πώς είναι το 2019, παρουσιάζοντας μια Ελλάδα εκτός μνημονίων που βγαίνει στις αγορές, που μπορεί και προσλαμβάνει κόσμο, που δείχνουν τουλάχιστον μια διαφορετική εικόνα. Λογικό είναι ότι στον προεκλογικό διάλογο και στην προεκλογική αντιπαράθεση κάθε παράταξη θα χρησιμοποιήσει το προστάσιο το οποίο διαθέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει για όλα αυτά. Αυτά βέβαια είναι ζητήματα που έχουν τον αντίλογό τους και βέβαια για μας είναι η μισή αλήθεια, και η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Γιατί, ναι μεν πράγματι 18 Αυγούστου του 2018 τέλειωσε το τρίτο μνημόνιο, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να μας πει πρώτον ποιος μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο. Γιατί εγώ να θυμίσω ότι αν δεν είχαμε τις εκλογές, 28 Φεβρουαρίου του 2015 βγαίναμε από το δεύτερο μνημόνιο και τελειώναμε. Άρα λοιπόν πρώτο ερώτημα είναι ποιος μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο. Δεύτερο ερώτημα είναι, με το που βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο ολοκληρώθηκε, είμαστε ελεύθεροι, δεν έχουμε καμιά δέσμευση, δεν έχουμε καμιά υποχρέωση. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, λέω εγώ, υποχρέωση για τα επόμενα 99 χρόνια να δεχόμαστε, παύλα, ανεχόμαστε το υπερταμείο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί όλη εκείνη την περιουσία του δημοσίου και όπου οι 4 στους 7 του ΔΣ είναι ξένοι εκπρόσωποι των δανειστών. Δεν έχουμε υποχρέωση μέχρι το 2060 να έχουμε τα 5 πρώτα χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα με τα 3,5% και στη συνέχεια 2,2%. Δεν έχουμε υποχρέωση από 1η του 20 να μειώσουμε το αφορολόγητο κατά 3.000 από 8.600 σε 5.600. Άρα θέλω να πω ότι αυτό θέλουμε κι εμείς, θέλουμε την αντιπαράθεση. Βεβαίως ακούσουμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως ακούσουμε για τους κόσμους, τους ιδεατούς που έχουν φτιάξει, γιατί ο Μπρέχτη λέει ότι αν δεν σ' αρέσει ο κόσμος στον οποίο κατοικείς, φτιάχνεις κάποιον άλλο δικό σου στο μυαλό σου. Λοιπόν, δεν είναι η κατάσταση όπως τα λένε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και θεωρώ ότι όλα αυτά θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και έτσι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Καράβου, και κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε, μιας και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Βλέπουμε το πολιτικό κρίμα, έχει βεβαίως τη λογική του, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, να πολλώνεται. Είτε αυτές, ούτως ή άλλως εκλογές έχουμε στις 26 Μαΐου. Θεωρείτε ότι αυτή η πόλωση παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές της δεκαετίας, ας πούμε, του 2000, και αν πιστεύετε ότι μέσα από αυτή την πόλωση οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι τα μικρά κόμματα? Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, πράγματι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, να πολλώσει όσο περισσότερο γίνεται το παιχνίδι. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τα λεγόμενα αντιδεξιά σύνδρομα, τραβώντας διαχωριστικές γραμμές και διχάζοντας τους Έλληνες προοδευτικούς και συντηρητικούς, σε προοδευτικούς και ακροδεξιούς ή φασισταριού, όπως είπε ο υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Γιαννούδης. Όποιοι διαφωνούν μαζί τους είναι φασισταριό. Αυτή είναι η λογική τους. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι, να μην μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί θεωρούμε ότι λέγοντας την αλήθεια με ήπιο πολιτισμένο τρόπο στον ελληνικό λαό, πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει, έχει περάσει η περίοδος του θυμού και της άγριας αντίδρασης, τώρα έχει αρχίσει και προβληματίζεται. Καταλαβαίνει ότι οι επιλογές του την τελευταία τετραετία, οι τρεις φορές ψήφους εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα, τον Ιανουάριο του 2015, τον Ιούλιο του 2015 στο δημοψήφισμα και τον Σεπτέμβριο του 2015 ήταν λάθος επιλογές. Και νομίζω ότι
Το ξέρουμε όλοι μας ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε με αυτή την αντιπαράθεση και με αυτή την έντονη πόλωση που προσπαθεί να επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατανοώ από την άλλη την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει, επαναλαμβάνω, να τραβήξει διαχωριστικές γραμμές και να εγκλωβίσει κάποιους ανθρώπους. Αλλά δεν ξέρω αν θα το πετύχει στο τέλος. Πάντως, στο ερώτημά σας για το τι θα γίνει σε σχέση με τα μικρά κόμματα, ναι, πιστεύω ότι αυτή η αντιπαράθεση και η πρόθεση που κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει να απολώσει όσο περισσότερο γίνεται το πολιτικό σκηνικό, θα έχει επιπτώσει στα μικρά κόμματα με την έννοια ότι θα πιεστούν πάρα πολύ. Δεν βλέπω δηλαδή Βουλή όπως την προηγούμενη φορά 8-κομματική, εγώ ναι. Βλέπω 5-κομματική. Έτσι όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Ναι. Κύριε Καράλου, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς στο σημείο αυτό θα πάμε σε μία μικρή σύντομη διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, δελτίο ξενόκτωσων ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη συμμετοχή.